Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι τα νέα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το BEST. Έντονη είναι ανησυχία των δανειοληπτών, καθώς η υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές για το καθεστώς που θα ισχύσει από τις αρχές Μαρτίου. Το πιθανότερο σενάριο, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, είναι να υπάρξει ρύθμιση για την πρώτη κατοικία που έχει εμπορική αξία έως 120.000 ευρώ, ώστε να μην βρεθούν δεκάδες οικογένειες στον δρόμο. Κόκκινα δάνεια. Μετά τον νόμο Κατσέλη, τι θα γίνει με τους χιλιάδες δανειολήπτες που νιώθουν τη θηλιά στο λαιμό τους να σφίγγει? Η προστασία της κυρίας κατοικίας δεν συνεχίζεται πια με τον τρόπο που είχαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, για να έμπαινε οποιοδήποτε οφειλέτη στον νόμο, έπρεπε να έχει αντικειμενική αξία, αν είχε δύο παιδιά, περίπου 280 χιλιάρικα και κάτω. Αυτό ήταν πολύ εύκολο να το είχαμε, γιατί στην Πάτρα λίγα σπίτια είχαν 280 χιλιάρικα. Με την κατάργηση, όπως λένε προς το παρόν, θα δούμε πώς θα γίνει, του άρθρου 9, μπορεί να προστατεύσει κάποιος να κουρέψει τα δάνειά του, αλλά αν έχει σπίτι, μπορεί να κινδυνεύσει. Χρησιμοποιώ τη λέξη μπορεί. Δεν ξέρουμε αν οι τράπεζες θα χτυπήσουν στις κυρίες κατοικίες. Αλλά μπορεί. Και επίσης το δικαστήριο μπορεί, αν κρίνει, παρόλο που καταργεί το άρθρο 9, να μην το βγάλει στον πληστηριασμό. Αν κρίνει για κάποιο λόγο. Δεν είναι υποχρεωτικό. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με τους δανειστές. Όμως, όπως εξηγεί ο δικηγόρος Χρήστος Λιαρωμάτης, λίγα είναι τα πράγματα που θα αλλάξουν από τις αρχές Μαρτίου και θα παραμείνει φυσικά η προστασία της πρώτης κατοικίας. Λένε λοιπόν τώρα ότι θα πάνε σε ένα εξωδικαστικό, δηλαδή θα προσπαθούν να κάνουν, αν θέλουν οι δανειολήπτες με τις τράπεζες, μία προσπάθεια, εφόσον έχουν το όριο των 120.000, για να το ρυθμίζουν. Πιστεύω θα είναι αποτυχημένοι αυτοί. Λένε λοιπόν, είπε μάλιστα προχτές ο γραμματέας εσόδων, ο κ. Κουρμούζης, ότι εάν δεν ευοδοθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ οφειλέτη και τραπεζών, τότε μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει στον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή να μην καταργηθεί το άρθρο 9, απλώς να μειωθεί το όριο για το οποίο μπορεί να υπαχθείς. Αυτή είναι η διαφορά. Νομίζω εκεί θα πάμε. Που σημαίνει θα συνεχιστεί ο νόμος Κατσέλη. Με αυτή τη λογική. Γιατί κανείς δεν θα μπορεί να έρθει σε συνεργασία με τις τράπεζες. Ναι, γιατί θα είναι επαχθείς οι όροι που θα βάζουν οι τράπεζες. Εάν λοιπόν έχουν το δικαίωμα, όπως αντιλαμβάνομαι και όπως υπενήσεται η κυβέρνηση, να μπαίνουν στον νόμο και με 120.000 και κάτω όριο αντικειμενικής αξίας, νομίζω θα συνεχιστεί. Βέβαια. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, καταρχήν συνιστούμε στους δανειολήπτες να έρθουν τουλάχιστον μέχρι 28 Οκτωβρίου στα δικηγορικά γραφεία να συνεχίσουν, γιατί είναι πολλοί που δεν έχουν υπαχθεί. Και αν συνεχιστεί, θα συνεχιστούν με αυτούς τους όρους που σας είπα. Γιατί είναι δραματικό να χαθούν οι κυρίες κατοικίες περίπου 1,5 εκατομμύριο Ελλήνων. 1,5 εκατομμύριο Έλληνες είναι περίπου αυτοί που οφείλουν. Που είναι στο κόκκινο. Δηλαδή είναι σε υπερημερία. Έχουν χάσει 3 μήνες και πάνω. Βρισκόμαστε λοιπόν εν αναμονή των τελικών ρυθμίσεων και αποφάσεων για τους δανειολήπτες. Όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία. Με τη λειτουργία του νόμου, ξέρεις για μια 20ετία τι θα πληρώνεις. 250 ευρώ. Οι τράπεζες λένε πλήρωσε τώρα 90 ευρώ. Ναι. Δέλεαρ. Ναι. Και θα δούμε μετά από 3 χρόνια, αν είσαι συνεπής. Άρα συμφέρει καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση ο νόμος συμφέρει. Και συμφέρει και τις τράπεζες. Και τελειώνω με αυτό. Γιατί συμφέρει τις τράπεζες? Γιατί αν απορριφθεί ή δεν υφίσταται ο νόμος Κατσέλη, σιγά μην πάει να δώσει λεφτά ο άλλος να χρωστάει 250 χιλιάρικα. Άλλωστε, οι τράπεζες έχουν μια τεράστια δυσκολία εκποίησης των ακινήτων. Οπότε αυτό που τις ενδιαφέρει είναι να συγκεντρώσουν χρήματα. Και από την πρώτη κατοικία, κυρίες και κύριοι, πάμε στους παράκτιους μεσογειακούς αγώνες που θα γίνουν στην Πάτρα τον Αύγουστο. Αύριο θα βρεθεί στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης για το θέμα αυτό. Πάμε στον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μιλήσει για τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται σε σχέση με τις υποδομές για τους μεσογειακούς αγώνες. Αύριο είχαμε πει, το είχαμε πει εδώ από το δελτίο του BEST, ότι ο κύριος Βασιλιάδης θα βρεθεί στην Πάτρα, έτσι ώστε να μας πει επιτέλους τι γίνεται, να μας δώσει χρονοδιαγράμματα. Σε ποια θέματα λοιπόν θα κληθεί να δώσει απαντήσεις? Κάλλιο αργά παρά ποτέ, καταρχάς. Αν δίναμε έναν τίτλο σχετικά με την έλευση Βασιλιάδη.
Εκπνέει σε λίγο το πρώτο δεκαήμερο του δεύτερου μήνα του 2019. Μας χωρίζουν ελάχιστοι μήνες από τον Ιούλιο που θα γίνει τελική πρόβα των αγώνων. 25 Αυγούστου, θυμίζω, πραγματοποιούνται οι παράκτη μεσογειακοί αγώνες στην Πάδρα και ακόμα τίποτα δεν είναι δεδομένο για τους αγώνες. Και το κυριότερο, ακόμα και η ίδια η Επιτροπή έχει μαύρα μεσάνυχτα. Δεν ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Πώς, με ποιο τρόπο θα γίνουν οι αγώνες, πώς θα δρομολογηθούν οι εγκαταστάσεις, οι υποδομές και όλα αυτά. Αύριο λοιπόν ο κ. Βασιλιάδης πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, να παραθέσει συγκεκριμένα ρητά χρονοδιαγράμματα σχετικά με την πρόοδο των αγώνων, με την ολοκλήρωση των υποδομών, με το master plan, με το πλάνο των χορηγιών και με ένα γενικότερο σχεδιάγραμμα σε ό,τι αφορά την τέλεση των αγώνων σε πολλά επίπεδα. Και είναι φανερό και ότι τα μέλη της Επιτροπής... Ίσως μάθουμε αύριο, Παναγιώτη, τι θα μείνει στην Πάτρα, αν θα μείνει κάτι, ναι, αυτό πήγα σε να σχέση πω, με, τις, τα... με, με υποδομές. Ναι. Γιατί υπάρχει και η σκέψη να νοικιαστούν κάποιες. Ναι. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι φαίνεται ότι ο χρόνος πλέον πιέζει ασφιχτικά, δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα χρονικά περιθώρια, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το πλάνο που όλοι είχαν συμφωνήσει. Τι δηλαδή, στον χώρο του παλαιού κολυμβητήριου της Αγιάς στην Πάτρα, να δημιουργηθεί ένας αθλητικός πολυχώρος. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι πλέον δεν μπορεί να είναι εφικτό, γιατί καταλαβαίνω ότι μέσω διαγωνισμών και με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή είναι εύλογο να γίνουν και κάποιες ενστάσεις κτλ., δεν προλαβαίνουμε, δεν προκάμουμε, όπως έλεγε και ένας πολύ γνωστός πολιτικός. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η μόνη λύση είναι η απευθείας ανάθεση και όχι με έργα τα οποία θα αναπλάσουν το χώρο, αλλά με μια προκάτ κατασκευή η οποία ενδεχομένως θα τοποθετηθεί στο χώρο του παλαιού λιμένα της Πάτρας. Για αυτές τις προκάτ κατασκευές λοιπόν λέμε ότι για κάποιες από αυτές λέμε ότι προσανατολίζονται στο να νοικιαστούν. Και βέβαια οι απευθείας αναθέσεις αποτελούν κόκκινη γραμμή για αρκετά μέλη της Επιτροπής. Και η αυριανή παρουσία του κυρίου Βασιλιάδη εδώ ίσως δρομολογήσει εξελίξεις, δηλαδή ίσως δρομολογήσει αποχώρηση μελών από την Επιτροπή. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ ότι θα συμβεί. Είναι αρκετά τα μέλη της Επιτροπής που δεν προτίθεται να βάλουν τη δική τους υπογραφή για την τέλεση αγώνων με τέτοιο τρόπο. Δηλαδή, αν δεν γίνουν όλα αυτά που είχαν συμφωνηθεί, δηλαδή οι αγώνες να αφήσουν κληροδότημα αθλητικό στην Πάτρα, υποδομή, πλέον δεν θα συνενέσουν κάποιοι να γίνουν παιχνίδια εις βάρος της πόλης και να υποφεληθούν κάποιοι επιχειρηματίες και επιτεδευματίες του χώρου. Είναι φανερό ότι κάποιοι θα υποφεληθούν. Ποιοι θα είναι αυτοί? Θα είναι η πόλη ή θα είναι όλοι αυτοί που θα εμπλακούν στη διαδικασία αυτή και θα έχει μια εφήμερη και μόνο διάσταση οι αγώνες. Θα έχουν αύριο, μια εφήμερη λοιπόν, διάσταση και όχι μια μόνιμη και έναν αντίκτυπο θετικό. Αύριο, λοιπόν, θεωρώ λοιπόν νεότερα ότι θα έχουμε ίσως και παραιτήσεις μετά την έλευση Βασιλιάδη και εφόσον ο κ. Βασιλιάδης δεν δεσμευτεί ότι θα γίνουν οι υποδομές με τον τρόπο που ξέρουμε, δηλαδή με εγκαταστάσεις οι οποίες θα μείνουν στην πόλη, ότι δεν θα γίνουν απευθείας αναθέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Το λέγαμε όμως, Παναγιώτη, το λέγαμε και προχθές, ότι δεν προλαβαίνουμε τώρα για διαγωνισμό. Ναι, δεν προλαβαίνουμε. Άρα, τώρα βρισκόμαστε, όπως είπαμε... Άρα οι απευθείας αναθέσεις είναι μονόδρομος. Ναι, είναι μονόδρομος, αλλά για να φτάσουμε εδώ και να θεωρείται τετελεσμένο αυτό το γεγονός ουσιαστικά, κάποιοι ευθύνονται. Κάποιοι δηλαδή υπάρχει μια δραματική αβελτηρία, μια καθυστέρηση, μια δολοχοδρόμηση εγκληματική εις βάρος της πόλης. Και κάποιοι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λογοδοτήσουν. Αυτά, για παράδειγμα, εμείς τα λέμε εδώ και 5 τουλάχιστον μήνες. Κάποιοι είχαν εφησυχάσει. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν κάποιοι πρέπει να απολογηθούν για αυτές τις καθυστερήσεις. Τι έφταξε? Γιατί φτάσαμε τώρα το Φλεβάρι να μιλάμε για κάτι που έπρεπε να έχει τελειώσει από τον Οκτώβριο? Αύριο λοιπόν τα νεότερα και να πούμε ότι γύρω στις 2 το μεσημέρι, σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης Βασιλιάδη, θα δοθεί και συνέντευξη τύπου. Θα ξέρουμε λοιπόν, θα τα πούμε, Παναγιώτη, και στη συνέχεια του δελτίου μας. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αίθουσα σύνταξης, στη συνάδελφο Μαρία Σταθοπούλου, καθώς οι αγρότες από την περιοχή της Αιγιάλιας αύριο θα κλείσουν το δρόμο, θα κλείσουν την Εθνική Οδό
Πατρών Κορίνθου. Μαρία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Εφη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να δούμε τελικά αν θα γίνει ο αποκλεισμός, ανάλογα βέβαια με τη συμμετοχή. Αυτό κρίνεται κάθε φορά. Βέβαια, η απόφαση του Αγροτικού Συλλόγου της Αιγιάλιας, η απόφαση η οποία ελήφθη χθες το βράδυ, είναι να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις. Καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίες αύριο στις 4 το απόγευμα στη Νέα Εθνική Πατρών Κορίνθου, λίγο έξω από το Αίγιο. Καλούν λοιπόν σε μαζική συμμετοχή. Μάλιστα, η συντονιστική αποφάσισε να ζητήσει συνάντηση και με το Υπουργείο, με το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να θέσουν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες τον τελευταίο καιρό, Έφη, όπως γνωρίζουμε, βρίσκονται υπατμών ανά την Ελλάδα. Έχουν θέσει σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με την παραγωγή του ελαιολάδου, η οποία φέτος ήταν μειωμένη. Και το Υπουργείο και ζητά διάλογο με τους αγρότες. Ακριβώς. Πάντως, να πούμε, Μαρία, ότι αλλάζουν τη μορφή των κινητοποιήσεων οι αγρότες στο Αίγιο. Μέχρι τώρα προχωρούσαν σε ένα συμβολικό αποκλεισμό της μιας λωρίδας της Εθνικής Οδού. Αύριο, όπως μαθαίνουμε, θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα. Είναι αποφασισμένοι λοιπόν να κλείσουν και τα δύο ρεύματα. Θα δούμε όμως, θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή, αν θα προχωρήσουν στον αποκλεισμό. 4 το απόγευμα, να υπενθυμίσουμε. Θα τα πούμε και με σένα, Μαρία, στην συνέχεια του δελτίου μας. Πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι, η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Βασικός ομιλητής ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μίλησε με νοσταλγία για τα παιδικά του χρόνια, το όραμα του πατέρα του, αλλά και το βάπτισμα της πολιτικής του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο πήρε στα χωριά της Αχαΐας. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έθεσε τις προϋποθέσεις για τη μεγάλη κεντροαριστερά στην Ελλάδα. Στην αίθουσα της Βέσο Μάρε, όπου έγινε η εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ανδρέα Παπανδρέου, παρέστη σύσσωμη η οικογένεια Παπανδρέου, καθώς και πολλά στελέχη του κινήματος από την Αχαΐα. Πασόκ, Πασόκ, Ανδρέας Παπανδρέου! Ανδρέα, σύσσου, εσύ μας οδηγείς! Ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, τον τρόπο που μεγάλωσε, αλλά και το μικρόβιο της πολιτικής, το οποίο απέκτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου στα χωριά της Αχαΐας. Το όραμα το οποίο είχε ήταν σίγουρο ότι ξεκίνησε εδώ από τα χωριά της Αχαΐας. Για μένα η 5η του Φλεβάρη έχει μια διπλή σημασία. Θυμάμαι με αγάπη και νοσταλγία τον πατέρα μου. Έρχονται εικόνες από τα μεγάλα ταξίδια που κάναμε μαζί όταν ήμασταν παιδιά, με το αυτοκίνητο, με τα πλοία. Και θυμάμαι ιδιαίτερα όταν ήμασταν στο εξωτερικό, στην εξορία. Παραδόξως ήταν μια στιγμή που μπορούσαμε να ονειρευτούμε μια διαφορετική Ελλάδα, παρότι ήμασταν εξορία. Θυμάμαι όταν γυρνούσα από μέσα στον Καναδά, ταξίδευε, πήγαινε στη Γερμανία, πήγαινε στη Σουηδία, πήγαινε Αυστραλία, Αμερική, για να συναντήσει πρώτα απ' όλα τους Έλληνες της Διασποράς, αλλά δεύτερον και όλους τους ηγέτες, τους οποίους ήθελε να πείσει να συμβάλλουν στην ανατροπή της Χούντας. Γύρναγε λοιπόν από τα ταξίδια αυτά και καθόμασταν γύρω από το τραπέζι όλη η οικογένεια και μας εξιστούσε. Μας έλεγε τον Βίλι Μπραντς, για τους διάφορους ηγέτες που είχε συναντήσει, τον Βίκλαν της Αυστραλίας, προοδευτικοί άνθρωποι που αξιολογούσε και περίμενε βεβαίως να είναι δυναμική στην προσπάθεια για την αλλαγή στη χώρα μας. Θυμάμαι την εξορία όταν φτάσαμε στη Σουηδία και τους πρώτους μήνες μας βάλαν σε ένα μικρό νησί. Ήμασταν εκεί σε 3 σπίτια, δεν είχε ηλεκτρικό, κόβαμε ξύλα για να μαγειρέψουμε και για να ζητάμε το νερό. Αλλά ήταν μια ωραία εμπειρία. Ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εμέσως και στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που κρίθηκαν ένοχοι από τη δικαιοσύνη. Κάποιοι βέβαια μπορεί να τον πρόδωσαν,
μπορεί να πρόδωσαν τις αρχές και αξίες μας, μπορεί ακόμα και να βρώμησαν τα χέρια τους, αλλά τίποτα από αυτά δεν είναι ικανό να ακυρώσει ένα μεγάλο έργο, μια μεγάλη προσφορά στους Έλληνες και τον Γιώργο. Και παρά τις δυσκολίες και κακουχίες που έχει περάσει η Ελλάδα, η προσφορά του Ανδρέα και του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος είναι μεγάλη στην αλλαγή της χώρας προς το καλύτερο και για τις συνθήκες ζωής των Ελλήνων. Έκανε όμως και τον παραλληλισμό με το σήμερα και το τι θα έλεγε αν ζούσε ο ιστορικός ηγέτης. Και σήμερα αν έβλεπε την Ευρώπη θα είχε πολλά να πει. Βλέποντας μια Ευρώπη συντηρητική, μια Ευρώπη που ακόμα μαστίζεται από μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη της οικονομίας, μια Ευρώπη που χάνει σιγά σιγά την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών, είναι σίγουρο ότι θα ζητούσε μια επανάσταση από τα κάτω, από τους πολίτες, για να μιλήσουν για μια Ευρώπη δημοκρατίας, για μια Ευρώπη σοσιαλισμού, για μια Ευρώπη αλληλεγγύης. Μια Ευρώπη που βάλεται από ακραία στοιχεία, από ακροδεξιά στοιχεία και που βεβαίως και με τις πολιτικές τους, με τα λάθη και τα δικά μας, αλλά και με τις πολιτικές δικές τους, υποφέραμε κι εμείς πολλά τα τελευταία χρόνια. Πατρινοί λένε όχι στο 5G και μάλιστα καλούν τους φορείς της Πάτρας να αντισταθούν. Πάμε και πάλι στην Μαρία Σταθοπούλου. Μαρία, είχαμε πριν από μερικές ημέρες την ημερίδα που πραγματοποιήθηκε για το 5G. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Τι νεότερα έχουμε λοιπόν? Αν δεν κάνω λάθος, είναι η δεύτερη μερίδα που πραγματοποιείται για αυτό το λόγο. Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο με τη συμμετοχή επιστημονικών φορέων. Ενεργοί πολίτες λοιπόν λένε όχι στο 5G και το τεκμηριώνουν αυτό με βάση επιχειρήματα επιστημόνων, με βάση μελέτες που έχουν γίνει. Όπως προέκυψε στην ημερίδα, όπου έγιναν αρκετές αναλύσεις, τονίστηκε ότι υπάρχουν βλαβερές συνέπειες για την υγεία και για το λόγο αυτό καλούν τους φορείς και όσους εμπλέκονται με το 5G να λάβουν τα μέτρα τους. Πιο συγκεκριμένα, ΕΦΗ ζητούν από το Δήμο Πατρέων να ακούσει την ανησυχία των χιλιάδων πολιτών για την υλοποίηση οποιασδήποτε εγκατάσταση της τεχνολογίας 5G. Ξέρουμε ότι το 5G είναι κάτι που έχει ήδη εγκατασταθεί σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ενδέχεται και στην Πάτρα. Υπάρχουν ωστόσο, όπως είπαμε, αυτές οι αντιδράσεις. Ζητούν επίσης από την ΔΕΗ να εγκαταλείψει τα σχέδια για την τοποθέτηση αυτών των έξυπνων μετρητών που θα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι γνωστό, ότι η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Ζητούν επίσης να ενημερωθούν οι πολίτες. Πριν γίνει λοιπόν αυτή η εγκατάσταση, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν, να πραγματοποιηθούν οι μερίδες, έτσι ώστε όλοι να ενημερωθούν για τα επακόλουθα που θα έχει για την υγεία. Προστασία της νέας γενιάς ζητούν επίσης. Και θα απευθυνθούν, εκτός των άλλων, έλαβαν απόφαση στη διάρκεια της ημερίδας, να απευθυνθούν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ακόμα και στο Υπουργείο Παιδείας ΕΦΗ, έτσι ώστε να ενημερώσουν τα νέα παιδιά, να απαγορευτούν τα Wi-Fi και η χρήση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, καθότι η ακτινοβολία, όπως επισημαίνουν, έχει βλαβερές συνέπειες για την υγεία. Είναι αποφασισμένοι, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, και διερευνούν το ενδεχόμενο να φτάσουν μέχρι και τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία. Τα προβλήματα της έλλειψης προσωπικού παραμένουν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου. Γι' αυτό και οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν σήμερα 3 ώρες τάση εργασίας στο πλαίσιο της κινητοποίησης της ΑΔΔ. Όπως τονίζουν, έχει παγώσει διαδικασία πρόσληψης 26 ατόμων που θα βοηθούσαν σημαντικά στη λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος, ενώ υπάρχει ζήτημα και με τα υλικοτεχνικά μέσα που χρησιμοποιούν για να διεκπαιρεώσουν την εργασία τους. Για μια ακόμα φορά, οι υπάλληλοι των φυλακών Αγίου Στεφάνου έθεσαν το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού. Υπάρχουν σωρευμένα προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Μερικά από αυτά είναι μια καθυστέρηση μεγάλη που υπάρχει σε ένα διαγωνισμό μέσω ΑΣΕ που βρίσκεται για πρόσληψη προσωπικού, το οποίο περιμέναμε να βοηθήσει σημαντικά, γιατί η έλλειψη του προσωπικού είναι πολύ σημαντική.
Εδώ είναι 23 άτομα στις φυλακές της Πάτρας. Είναι 500 συνολικά, 23 είναι για τις φυλακές της Πάτρας, οι οποίοι θα βοηθήσουν σημαντικά στο έργο μας. Το τελευταίο έτσι, μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε είναι με τις αναξιολογήσεις του έτους του 2017 που αναρτήθηκαν στο τάξης το Νοέμβριο, όπου εκεί το 50% του προσωπικού κρίθηκε ως μη αποδοτικό, κάτω της βάσης δηλαδή. Οι υπάλληλοι που διαχρονικά μας οφείλονται 200 με 250 οφειλόμενα ρεπό, μέσος όρος 250 ρεπό σε κάθε υπάλληλο, αυτό το προσωπικό κρίθηκε ως μη αποδοτικό. Κάναμε κάποιες κινήσεις, βγάλαμε το πρόβλημα προς τα έξω, μιλήσαμε με φορείς του Υπουργείου αλλά και τοπικούς εδώ βουλευτές του νομού μας και ελπίζουμε σε βοήθεια. Είναι μεγάλη αδικία που έχουμε υποστεί. Έτσι, ένα προσωπικό κουρασμένο, ένα προσωπικό που ο νεότερος συνάδελφος έχει 10 χρόνια υπηρεσίας, έτσι, να κρίνεται ως μη αποδοτικό. Τα προβλήματα στο σοφρονιστικό κατάστημα είναι συχνά σε σχέση με τις μεταγωγές των κρατουμένων, αλλά και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που χρειάζονται οι υπάλληλοι για να φέρουν εις πέρα στην αποστολή τους. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, υπάρχουν λήψεις υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Ναι. Έχουμε κάνει έτσι κι εμείς σαν σωματείο κάποιες ενέργειες προς το Υπουργείο. Δυστυχώς και λόγω του δημοσιονομικού προβλήματος που υπάρχει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με το Υπουργείο. Οι εργαζόμενοι στις φυλακές συμμετείχαν σήμερα στην τρίωρη στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ. Για αυτήν την καρναβαλική περίοδο που έχει ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι, ο Δήμος μας υπόσχεται ότι θα απολαύσουμε τους μουσικούς της μπάντας. Προσλαμβάνονται για 2 μήνες. Πάμε στον Παναγιώτη Ριγόπουλο για όλες τις εξελίξεις. Παναγιώτη. Λοιπόν, μιλάμε για μια πολιτική κοροϊδία εκ μέρους του Δήμου Πατρέων που έχει σαφή και προεκλογικά, βέβαια, όπως είναι αυτονόητο, χαρακτηριστικά. Προκειμένου να κατευναστούν οι αντιδράσεις των μουσικών, οι οποίες ήταν, θυμόμαστε, το προηγούμενο διάστημα πάρα πολύ έντονες σχετικά με τη μη επανελειτουργία της δημοτικής μουσικής, και προκειμένου να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις στην κοινή γνώμη από την ηλυμένη υποχρέωση του Δήμου Πατρέων με βάση τις προεκλογικές υποσχέσεις για επαναλειτουργία, επανασύσταση της δημοτικής μουσικής, ο Δήμος Πατρέων προβαίνει σε μια μεσοβέζικη λύση. Δηλαδή, θα επαναλειτουργήσει μεν τη δημοτική μουσική, άρον-άρον, και για μόλις 2 μήνες. Και για μόλις 2 μήνες, ίσα-ίσα για να φτάσουμε μέχρι τις εκλογές και για να νομίζουν κάποιοι ότι, εν πάση περιπτώσει, ξαναπαίρνει μπροστά η δημοτική μουσική μηχανή. Μιλάμε βέβαια για μια αιτία πολέμου που ήδη έχει ξεσπάσει, το είχαμε παρουσιάσει αποκλειστικά πριν μερικές εβδομάδες, μεταξύ μέλους της Δημοτικής Αρχής και της ηγεσίας του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων και κατά προέκταση και του Δημάρχου Πατρέων. Και μιλάμε φυσικά για τον Αντιπρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού, Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Αρχής, της Λαϊκής Εισπύρωσης, τον Μαέστρο Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο οποίος είναι σφόδρα αντίθετος σε αυτή την προοπτική. Το εξεδήλωσε και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Οργανισμού, διεχώρισε τη θέση του, δεν το ψήφισε. Φαίνεται ότι έχει βγει στα κάγκελα για τη συγκεκριμένη μεθόδευση της Δημοτικής Αρχής που βρίσκει αντίθετο. Απειλή με αποχώρηση και από την φαίνεται ομάδα ότι, του... Φαίνεται ότι είναι στην πόρτα εξόδου από τη Δημοτική Αρχή και την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης για το γεγονός ότι ίδιος είχε παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις για την πραγματική μόνιμη επαναλειτουργία της δημοτικής μουσικής πάνω σε υγιείς και στέρεες βάσεις. Κάτι τέτοιο δεν ενστερνίστηκαν, δεν αποδέχτηκαν οι επικεφαλείς του πολιτιστικού οργανισμού και φυσικά ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης. Ο ίδιος ο κ. Αγγελόπουλος έχει διαχωρίσει την θέση του, κατεψήφισε αυτή την ρύθμιση της Δημοτικής Αρχής, που φυσικά εδώ που τα λέμε δεν προσθέτει τίποτα. Τι κάνει? Θα δώσει τη δυνατότητα σε ένα σχήμα το οποίο θα δημιουργηθεί κάτω φυσικά από πολύ πρόχειρες συνθήκες να βγει μόνο και μόνο για να ικανοποιήσει κάποιες συγκεκριμένες υπηρεσίες εν ώψη της καρναβαλικής περίοδου. Δηλαδή δεν θα έχουμε μπάντα και πάλι, δεν θα έχουμε παρουσία της μπάντας στην πόλη, απλώς θα καλύψει κάποιες συγκεκριμένες λίγες υπηρεσίες, λίγες εξόδους. Τίποτα πέρα αυτού. Να σε ευχαριστήσω, Παναγιώτη, και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τα φορολογικά θέματα. Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, περιμέναμε όλη την πληρωμή της τελευταίας δόσης του κοινωνικού μερίσματος. Πάμε στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του Μπέστ, είναι ο κύριος Μπόκαρης. Καλησπέρα, κύριε Μπόκαρη. Καλησπέρα. Τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι δεν είχαν εμφανιστεί χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων για την τελευταία... Τα χρήματα αυτά θα εμφανιστούν μετά έχουν εμφανιστεί ήδη μετά το κλείσιμο των τραπεζών για όσους κάνανε διόρθωση στο IBAN από τις 17 έως 21 Ιανουαρίου του 19. Όσοι είχαν δηλώσει λοιπόν λάθος IBAN,
και κάποιοι άλλοι, πολύ λίγοι, είχαν πρόβλημα πενταετίας, ενώ ήσαν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, θα δουν τα χρήματά τους μέσα στο λογαριασμό, σύμφωνα με τις αιτήσεις που έχουν κάνει. Και αυτά τα χρήματα ήδη έχουν μπει μετά το κλείσιμο των τραπεζών. Δηλαδή, όποιος έχει κάρτα μπορεί να πάει στο μηχάνημα να τα εισπράξει, ιδάλλως αύριο το πρωί στις τράπεζες, στους κησέδες, για να εισπράξει τα χρήματά του. Και κλείνει με αυτόν τον τρόπο, κλείνει το κοινωνικό μέρισμα. Κλείνει το κοινωνικό μέρισμα για το 2018. Πάμε να δούμε όμως τώρα την ρύθμιση των 120 δόσεων προς τα ταμεία και τι νεότερα έχουμε. Η ρύθμιση προς τα 120, προς τα ταμεία θα είναι έως 120 δόσεις. Και για ποσά άνω των 3.000 ευρώ. Μέχρι 3.000 ευρώ η ρύθμιση θα είναι έως 36 δόσεις, με μίνιμουμ δόση τα 50 ευρώ. Θα μπορέσουν να μπουν στη ρύθμιση αυτή και χρέη πρώτου 2002. Πρώτου δηλαδή του νόμου Κατρούγκαλου. Όπως βλέπουμε και εδώ πέρα. Και εδώ θα... Και όποιος ενταχθεί στη ρύθμιση των 120 δόσεων θα έχει κούρεμα της αρχικής οφειλής έως 55% και κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 85%. Όπως είπαμε, το ελάχιστο ύψος της δόσης δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από 50 ευρώ και για τους αγρότες το ποσό της ελάχιστης δόσης θα είναι 30 ευρώ το μήνα. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ότι τα χρέη, τα ληξιπρόθεσμα που είχαμε μέσα στην... Στο ΚΕΑΟ θα μπορούσαν να ρυθμιστούν μέχρι 10 χρόνια πίσω. Τώρα με τον νόμο Κατρούγκαλου πάμε στα 20 χρόνια και θα μπαίνουν μέχρι και χρέη πρώτου 2002. Θα μπορούσαμε λοιπόν να τη χαρακτηρίσουμε μια ευνοϊκή ρύθμιση. Εάν και εφόσον έρθει αρχές Μαρτίου, όπως λένε, θα είναι μια ευνοϊκότατη ρύθμιση για όλους τους φορολογούμενους που την περιμένουν, αμάν και πώς, για να μπορέσουν να βάλουν και τις ασφαλιστικές τους φορές σε κάποια ρύθμιση. Κάποιοι, κύριε Μπόκαρη, έχασαν το ΕΚΑΣ. Υπάρχουν αντισταθμιστικές παροχές. Το ΕΚΑΣ είναι κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι το χάσανε και κάποιες κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι το χάνουν τέλος του 19. Καταρχήν, όσοι έχουν σήμερα το ΕΚΑΣ, έστω αυτά τα πενιχρά χρήματα από το ΕΚΑΣ, θα έχουν τις εκπτώσεις που είχαν μέχρι σήμερα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι υπόλοιποι που χάσανε το ΕΚΑΣ τελείως έχουν τα εξής αντισταθμικά. Οι συνταξιούχοι με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω για το έτος 19 θα τους χορηγηθεί έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόπωση με την παροχή του ΕΚΑΣ που έχουν χάσει. Σε περιπτώσεις συζύγων συνταξιούχων που ιδίως στερούνται πλήρως το ΕΚΑΣ για το έτος 19 χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση στον σύζυγο με το μικρότερο εισόδημα, ισόπωση με την παροχή του ΕΚΑΣ 19 που έχει χάσει, δηλαδή τα 12 ευρώ. Δηλαδή, όπως βλέπετε, θα παίρνουν 12 ευρώ μηνιαίως. Αυτό πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε? Φιλοδόρημα. Φιλοδόρημα. Αυξάνονται όμως στις 48 δόσεις, αυξάνεται η πάγια ρύθμιση για χρέη. Από τη στιγμή που η ρύθμιση των 120 δόσεων προς την εφορία αποδείχθηκε ένα φιάσκο, διότι οι θεσμοί ζητάνε ως αντίμετρο την αύξηση του ΦΠΑ για να δώσουν την υπογραφή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι κυβερνώντες προχωρούν σε αύξηση των δόσεων στις πάγιες ρυθμίσεις. Έχουμε τη 12 και την 24. Η 12 λοιπόν θα πάει στις 24 δόσεις και η 24 θα πάει στις 48 δόσεις. Έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, να ρυθμίσει τις οφειλές του και να περιορίσει το ύψος της δέσμευσης που έχουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Αυτό θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τον εμπορικό κόσμο για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει τις επιχειρήσεις του. Και αποδεσμεύονται μπλοκαρισμένοι λογαριασμοί, αυτό ακούμε και αν ισχύει αυτό και από πότε. Γίνονται συζητήσεις αυτή τη στιγμή στο Οικονομικό Επιτελείο να, από τέλος Φεβρουαρίου να γίνει αποδέσμευση των κατεσχεμένων τραπεζικών λογαριασμών. Να πάρουν βέβαια ό,τι χρήματα υπάρχουν μέσα στους τραπεζικούς λογαριασμούς και από εκεί και πέρα να τους αποδεσμεύσουν. Τώρα το κατά πόσο θα γίνει θα το δούμε στο τέλος του Φεβρουαρίου. Είναι σε συζητήσεις στο Οικονομικό Επιτελείο με τους θεσμούς και αν γίνει αυτό το πράγμα θα είναι μια πολύ μεγάλη ανάσα για την αγορά για να μπορέσει κατά αυτόν τον τρόπο να επαναλειτουργήσει τα καταστήματά τους. Στο τέλος Φεβρουαρίου. Στο τέλος Φεβρουαρίου.
Εδώ θα είμαστε, το ξαναδούμε. Να θα τα δούμε λοιπόν. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Μπόκαρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις. Αύξηση κερδών. Το μεγάλο ζητούμενο. Data City Services. Προσαρμόζουμε την τεχνολογία στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μαθαίνουμε τη δουλειά των πελατών μας και προτείνουμε λύσεις και βελτιώσεις. Στοχεύουμε σε 4 άξονες. 1. Αύξηση της παραγωγικότητας. 2. Μείωση του κόστους λειτουργίας. 3. Αύξηση των πωλήσεων. 4. Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων. Κοινός παρονομαστής των παραπάνω, η αύξηση των κερδών των πελατών μας. Ο μοναδικός δείκτης επιτυχίας για εμάς. Data City Services. Επενδύστε στο μέλλον σας. Κανακάρι 149-153 Πάτρα. Μιλήστε μαζί μας για να μάθετε πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει τα κέρδη σας. Δεν κοστίζει τίποτα. Συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στην είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι. Αντιδρούν στην κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας ύψους 150 ευρώ, στο οποίο προτίθεται να προχωρήσει η κυβέρνηση. Παράλληλα, σε επίπεδο νοσοκομείου στρέφονται για μια ακόμη φορά κατά της διοίκησης με αφορμή τον καταμερισμό του προσωπικού. Ναι, μας κόβουν χρήματα. Είμαστε εργαζόμενοι ήδη με τις περικοπές από το 2000, με τα μνημόνια από το 2010 και μετά. Ήδη είμαστε πάρα πολύ μειωμένοι η μισθή μας κατά 300 ευρώ μηνιαίως. Την έντονη αντίδραση των υπαλλήλων στα νοσηλευτικά ιδρύματα προκαλεί το ενδεχόμενο κατάργησης του επιδόματος ανθυγιεινού επαγγέλματος. Θέλουν τώρα να μας βάλουν χέρι και στο ανθυγιεινό. Ένα ανθυγιεινό το οποίο το δικαιούμαστε. Είμαστε σε ένα χώρο που ήδη χαρακτηρίζεται ανθυγιεινός. Είναι ένα επίδομα των 150 ευρώ που στην πράξη βγαίνει 100. Και καταλαβαίνετε ότι είναι τα πράγματα πάρα πολύ άσχημα, ειδικά σε ζευγάρια όπως είμαι εγώ ή οι περισσότεροι είναι εργαζόμενοι, θα είναι 200 ευρώ. Οπότε στο ήδη χαμηλό εισόδημα, αν προσθεθεί και αυτό, τι θα κάνουμε, πώς θα ζήσουμε. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα και πρέπει να αντιδράσουμε. Σήμερα για το λόγο αυτό πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρία στην είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να κάνουμε την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση προκειμένου να διαμαρτυρηθούμε για την μη περικοπή και να ζητήσουμε τον διπλασιασμό αυτού του επιδόματος, τη συνέχιση δηλαδή της καταβολής του, το διπλασιασμό του, αλλά και την επέκτασή του σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους όσοι εργάζονται κάτω από τις ίδιες και αντίξωες συνθήκες στα νοσοκομεία. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θέτουν το ζήτημα της κατανομής του προσωπικού. Αναφέρουν ως παράδειγμα τα προβλήματα σε ένα από τα τμήματα του νοσηλευτικού ιδρύματος. Κάποια τμήματα θέλουν εξειδικευμένο προσωπικό. Θέλει να καταργήσει αυτό την εξειδίκευση και να βάζει σε ένα τέτοιο ευαίσθητο τμήμα εργαζόμενους νοσηλεύτριες από άλλα τμήματα όπως από τα εξωτερικά ιατρεία. Αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Έχουμε κατ' επανάληψη επισημάνει τους κινδύνους αυτούς και τους λέμε ότι δεν είσαστε στη σωστή κατεύθυνση. Δυστυχώς ο διοικητής περί άλλων τριβάζει. Ζει στον κόσμο του. Εμείς λοιπόν τους λέμε ότι σήμερα προειδοποιητικά κλείνουμε αυτό το τμήμα. Εάν και εφόσον δεν δώσουν λύση, θα επανέλθουμε και θα το κλείσουμε και θα το κλείνουμε καθημερινά. Δεν θέλουμε καμία ιδιαιτερότητα, θέλουμε να αναγνωρίσουν την ιδιαιτερότητα των εργαζόμενων της εξειδίκευσης και θέλουμε να εφαρμόσουν αυτό που εφαρμόζεται σε όλα τα νοσοκομεία. Εδώ δεν υπάρχει διαφορετικό κράτος, δεν υπάρχει το διαφορετικό καθεστώς σε Ρεμέτη Παπαναγωπούλου. Υπόκεινται στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Υγείας και οφείλουν να πειθαρχούν στις κατευθύνσεις που δίνει το Υπουργείο. Τα μέλη του σωματείου στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της διοίκησης όπου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία. Έκκληση για αίμα απευθύνουν οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, καθώς οι ελλείψεις είναι τραγικές. Μάλιστα, για το λόγο αυτό, η κινητή μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου θα βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην πλατεία Γεωργίου για την πραγματοποίηση θελοντικής αιμοδοσίας.
Σε οριακό σημείο και πάλι τα αποθέματα αιμάτων σε απόγνωση. Τα άτομα με μεσογειακή ανεμία που μεταγγίζονται και πάλι με καθυστέρηση. Η κατάσταση είναι πάλι λίγο δύσκολη γιατί είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Υπάρχουν πολλά περιστατικά όπως ξέρουμε και με τη γρήπη, κρούσματα. Έχουμε φτάσει και σε σημείο θανάτων. Το θέμα είναι ότι τα παιδιά είναι πάλι λίγο πίσω, γύρω στα 60 παιδιά με μεσογειακή ανεμία. Οι ανάγκες είναι καθημερινές. Δεν είναι μόνο τα άτομα με μεσογειακή ανεμία που ουσιαστικά είναι το κλειδί για την υγεία τους, αλλά είναι και ένα σωρό άλλες ανάγκες όπως έχουμε πει. Μπορεί να γινόμαστε κουραστικοί, να γινόμαστε γραφικοί, αλλά εμείς θέλουμε τη βοήθεια όλων και τη συμμετοχή όλων σε αυτό. Γιατί μόνο από τον άνθρωπο μπορούμε να πάρουμε το αίμα, από πουθενά άλλου. Οπότε μόνο ο εθελοντισμός μπορεί να μας βοηθήσει και να βοηθήσει τα άτομα που το έχουν ανάγκη. Για ακόμη μια φορά απευθύνεται κάλεσμα στους πολίτες να δώσουν αίμα, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία με την κινητή μονάδα αιμοληψίας στην πλατεία Γεωργίου στο κέντρο της Πάτρας και μπορούν όσοι επιθυμούν να προσέλθουν πρωί και απόγευμα για να ενισχύσουν τα κέντρα αιμοδοσίας των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Πάτρας, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών και του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, προκειμένου να αποκτήσουν περισσότερες φιάλες ζωής για τον άγνωστο πάσχοντα συνάνθρωπο. Αυτή τη βδομάδα, όπως είναι γνωστό, και κάθε πρώτη βδομάδα του μήνα θα είμαστε στην πλατεία Γεωργίου από χτες μέχρι και το Σάββατο, πρωί-απόγευμα, εκτός από τα απογεύματα Δευτέρας, Τετάρτης και Σαββάτου. Μπορεί ο κόσμος της Πάτρας, αν δεν τον βολεύουν τα δύο νοσοκομεία, να έρθει στην πλατεία Γεωργίου και να αιμοδοτήσει από τις 9.30 με 1.30 και 5.30 με 8.30 το απόγευμα. Είναι μια από τις δράσεις που κάνει η αιμοδοσία. Σε κινητή μονάδα της αιμοδοσίας θα βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου σε συνεργασία και με τα δύο νοσοκομεία, και με τον Άγιο Ανδρέα και με το Πανεπιστημιακό του Ρίου, για να μπορέσουμε να εξομαλύνουμε τις ανάγκες της περίοδου αυτής. Και θα επακολουθήσουν και άλλες δράσεις και καθημερινά φυσικά όποιος θέλει μπορεί να έρθει και Σαββατοκύριακα στις αιμοδοσίες μας από 18 με 60, έως 65 με το άμκα του. Στο σημείο αυτό κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.